φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον αρχηγό του Καραβά, τον Παναγιώτη Ατματζίδη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά κιόλας. Καλή υπόλοιπο σεζόν μάλλον. Ξεκινήσατε, είχε δοθεί η έναρξη των προπονήσεων, στη συνέχεια σταματήσαν οι προπονήσεις και ξανά νέα απόφαση Παναγιώτη για να αρχίσουν οι προπονήσεις. Εντάξει, για μας ήταν κάτι που το οποίο το περιμέναμε από πιο νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει την προσπάθειά μας και αν έχουμε και ως κριτήριο το ότι ξεκινάμε στις 4 Απριλίου, αν πάλι δεν κλείσουμε ή δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο χρόνος προετοιμασίας μας είναι πάρα πολύ λίγος, όπως βλέπετε, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εκπληρώσουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την σωτηρία μας για αυτή τη χρονιά. Πόσο ήταν, Παναγιώτη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα για σένα που δεν μπορούσες να κάνεις την προπόνηση, να έρθεις στο γήπεδο, κάτι που το κάνεις αρκετά χρόνια? Εντάξει. Αν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά για πολλούς ποδοσφαιριστές και για μένα προφανώς, αυτό ήταν η καθημερινότητά μας και ξαφνικά αυτό χάνεται, τότε καταλαβαίνετε και στο ψυχολογικό τομέα αλλά και σε ό,τι αφορά τη φυσική μας κατάσταση, παρόλες τις ατομικές προπονήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε, μας φέρνει κάπως πίσω. Αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, κοιτάζω το ευτυχές κομμάτι, το οποίο είναι ότι με ενέργειες που κάναμε συντονισμένα ερασιτέχνες αθλητές έχουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο την επανέναρξη και από εδώ και πέρα προσφυλωνόμαστε σε αυτό. Παναγιώτη, πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας στις 4 αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Είχατε μία νίκη με το Κερατσίνι, μία ισοπαλία με τη Θύελλα Ραφίνας και δύο ήττες από τη Βάρη και από τη Μικρασιατική. Η πορεία μας, θα έλεγα... Είστε νεοφώτιστοι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, σε συνδυασμό με το ότι είμαστε νεοφώτιστοι, είναι μέτρια προς καλή. Το πρόσημο δηλαδή μπορεί να είναι και θετικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς, αλλά επειδή μιλάμε για 4 παιχνίδια και όχι ένα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, θεωρώ ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία και οργανωτικά είναι η πρώτη της φορά που λειτουργεί σαν ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε εδώ αρκετοί παίχτες με εμπειρία να τη στηρίξουμε και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, όπως είπα και πριν, το στόχο της σωτηρίας. Ποια εικόνα σχημάτισες, Παναγιώτη, για τον όμιλο? Είστε στον 8ο όμιλο. Στην κορυφή είναι ο ΕΑΣ Σαλαμίνας, είναι αίτητος, ακολουθεί η Βάρη και μετά είναι ο Αιωλικός. Αν αναλογιστούμε... Βέβαια τώρα όλες οι ομάδες ξεκινάτε ουσιαστικά από το 0. Ακριβώς. Αν αναλογιστούμε βέβαια ότι στην αρχή της χρονιάς τα αδιαφιλονίκητα φαβορή ήταν ο Αιωλικός και ο Πανελευθυνιακός με βάση τον προγραμματισμό και τις μεταγραφές που είχαν πραγματοποιήσει, βλέπουμε ότι ο ΕΑΣ Σαλαμίνας είναι μια ευχάριστη έκπληξη, όπως και ο Αστέρας Βάρης. Για τον Αστέρα Βάρης μπορώ να πω ότι και σαν αντίπαλοι που βρεθήκαμε είναι μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος σε ό,τι αφορά την κούρσα για την πρώτη θέση για τον Αιωλικό, ο οποίος και αυτός είναι μια παραδοσιακή ομάδα η οποία φέτος έχει ενισχυθεί και πιστεύω θα είναι από τους πρωταγωνιστές αυτό τον όμιλο μαζί με τις άλλες δύο ομάδες. Τώρα όλες οι άλλες ομάδες είναι πάνω κάτω του ίδιου επίπεδου και της ίδιας δυναμικότητας, αλλά θα παίξει ρόλο το ποια ομάδα θα πάρει στα πρώτα παιχνίδια που θα αγωνιστούμε μετά την επανέναρξη τους βαθμούς, έτσι ώστε να φτάσει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της. Γιατί κακά τα ψέματα, τα 7 παιχνίδια είναι μια πολύ μικρή κούρσα. Οι ομάδες που έχουν θέσει ένα στόχο, το οποίο είτε είναι η σωτηρία είτε είναι η άνοδος, θα πρέπει να πάρουν βαθμούς, να πάρουν και λίγο αυτό που λέμε ψυχολογία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν μέχρι το τέλος. Όπως το είπες, πρωτάθλημα ενός γύρου, ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και λήξει, βάσει του προγράμματος που έχει ο Καραβάς.
Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρει να πραγματοποιήσει το στόχο της παραμονής στη Γάμα Εθνική? Προφανώς και το πιστεύω, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, όπως και το πίστευα και από την αρχή της χρονιάς, όταν φτιάχτηκε αυτός ο όμιλος, όταν ήρθα σε αυτή την ομάδα. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο, δουλεύουμε καθημερινά και ελπίζω και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό ότι η δουλειά μας θα αποτυπωθεί και στο γήπεδο, αλλά καθρέφτης όλων μας θα είναι το γήπεδο και εκεί θα πρέπει να αποδείξουμε αν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατηγορία ή όχι. Είσαι ευχαριστημένος από τη διοίκηση? Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Η διοίκηση, όπως όλες οι διοικήσεις πιστεύω, αντιμετωπίζει τα προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πανδημία έχει φέρει μια κρίση σε όλο το φάσμα της οικονομίας, αλλά τηρουμένων των αναλογιών η διοίκηση πιστεύω ότι κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ικανοποιήσει τους παίχτες που υπάρχουν στο ρόστερ, να το ενισχύσει, αλλά και να παρέχει και τις συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Και η συνεργασία σου με τον coach, τον Γιώργο Αντωνόπουλο? Η συνεργασία μου με τον coach είναι κάτι παραπάνω από καλή. Είναι από τους λίγους προπονητές που θα έλεγα μπορώ και μαθαίνω ακόμα και σε αυτή την ηλικία που είμαι. Θεωρώ ότι είναι ένας ανερχόμενος προπονητής και είναι ευτυχές για όλους μας και για τους μεγάλους, αλλά κυριότερα για τους μικρούς που τον έχουμε στην ομάδα μας και παίρνουμε πράγματα από αυτόν. Προπονήσεις είναι καθημερινές? Είναι καθημερινές και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι από την μέρα που αρχίσαμε χωρίς ρεπό κιόλας, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο πύχης της δουλειάς μας είναι αρκετά υψηλός. Θα είναι έτοιμη η ομάδα 4 Απριλίου για το πρώτο παιχνίδι? Γι' αυτό δουλεύουμε, για να είμαστε έτοιμοι. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Παναγιώτη, από όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή, ποιες έτσι θεωρείς ότι ήταν οι καλύτερες σου σεζόν, ποιες σεζόν ξεχωρίζεις από όλη σου την πορεία? Από όλη μου την πορεία. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θα ξεχώριζα καμία, γιατί το ευτύχημα για μένα ήταν ότι συνήθως στις ομάδες που αγωνίστηκα ήμουν βασικός στέλεχος. Οπότε κάποια πράγματα τα πέτυχα είτε μαζί με την ομάδα είτε ατομικά. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήταν σίγουρα κάποιες χρονιές με τα Μέγαρα, η ανόδους με την Παναχαϊκή και η διεκδίκηση από τη Β' Εθνική στην Α μέσω των play-off, με τον Πανηγιάλιο, είναι πάρα πολλές. Θα αδικήσω ομάδες και δεν θα το ήθελα. Με τον Ιωνικό επίσης, με την Προοδευτική, είναι ομάδες με τις οποίες υπήρχε και ένα σχετικό δέσιμο. Θα ήταν άδικο να επιλέξω. Έχεις κάποια ομάδα στην καρδιά σου? Κάποια ομάδα σίγουρα έχω στην καρδιά μου, αλλά δεν θα μπορούσα να το πω, γιατί θα αδικήσω και κάποιες άλλες. Πάντως, σε όποια ομάδα και αναγωνίστηκα, το έκανα πρώτα απ' όλα με την καρδιά μου και την ψυχή μου και θεωρώ ότι περνώντας από όποια ομάδα και αναγωνίστηκα, κάτι, έστω λίγο, έδωσα σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι κάποια παιχνίδια που τα ξεχωρίζεις, ένα-δύο σου έχουν μείνει στη μνήμη? Ναι. Θα μπορούσα να πω. Το ένα είναι σίγουρα ένα παιχνίδι μπαράζ της Προοδευτικής μέσα στο Εγάλεο, που και εκεί καπαρώσαμε την άνοδο τότε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Άλλο παιχνίδι μπαράζ θα μπορούσα να πω ότι ήταν το τελευταίο που παίξαμε με αντίπαλο τον Αιωλικό, με τον Ιωνικό, κερδίζοντας και εξασφαλίσαμε πάλι την άνοδο. Θα μπορούσα να σας πω ένα παιχνίδι το οποίο με στιγμάτισε και δεν είχε ευτυχές αποτέλεσμα, το οποίο ήταν Πανεγιάλιος Επισκοπή, σε ένα τελευταίο παιχνίδι με νίκη μας μπαίναμε μέσα στα play-off για άνοδο στην Α Εθνική, όπου δεν το καταφέραμε στα τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα θα έλεγα, και αρκετά παιχνίδια που θυμάμαι και στα Μέγαρα, ένα παιχνίδι που παίξαμε στη Νέα Σμύρνη, τον Μπαράζ Ανόδου με τα Τρίκαλα, και αυτό. Θα μπορούσα να επιλέξω αυτή τη στιγμή ευτυχές αποτελέσματα, αλλά και αποτελέσματα τα οποία δεν τα πήραμε. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο τελευταίο με τα Μέγαρα, ήμασταν συμπαίκτης με τον κύριο Αντωνόπουλο στα Μέγαρα.
δεν ήταν ευτυχές, αλλά έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου. Υπάρχει ένα γκολ ή δύο γκολ έτσι που σου έχουν, τα ξεχωρίζεις? Ένα γκολ που ξεχωρίζω. Και το έχεις πανηγυρίσει έντονα. Προοδευτική Εγάλεο, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Κάνοντας το 1-0, θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω μία απίστευτα τρελή κούρσα και να τρέχω στην εξέδρα. Ωραία. Παναγιώτη, τι να περιμένουμε από τον Καραβά με την επανέναξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Να περιμένουμε ένα σύνολο το οποίο θα τα δίνει σίγουρα όλα, θα προσπαθεί να βγάζει πράγματα και πιστεύω όσο περνάνε τα παιχνίδια θα είναι και πιο εύκολο για μας, αλλά σίγουρα μια σκληροτράχηλη ομάδα που θα αρνείται να χάσει, θα αρνείται να παραδοθεί και θα τα δίνει όλα από το πρώτο μέχρι και το σφύριγμα της λήξης. Και τι υπόσχεται ο Παναγιώτης Ατματζίδης στους φιλάθλους του Καραβά? Υπόσχομαι πρώτα απ' όλα να σταθεροποιήσουμε την ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Πάρα πολύ προσπάθεια, με όλες μου τις δυνάμεις, με όλη μου την καρδιά και την ψυχή, και σίγουρα από το πέρασμά μου εδώ πέρα θα θέλω να αφήσω και εδώ πέρα κάτι και να βοηθήσω και τα νεότερα παιδιά τα οποία έρχονται και είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου μας σιγά σιγά, καθώς εμείς φτάνουμε στη δύση της καριέρας μας. Μαγιώτη, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζουμε να μην έχουμε νέα διακοπή. Και εμείς το ελπίζουμε. Και να τα πούμε μετά τη λήξη ενός αγώνα. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι υγεία κυρίως, γιατί είναι το πιο σημαντικό αγαθό για όλους μας. Κλείνοντας, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του αρχηγού του Καραβά, Παναγιώτη Ατματζίδη, σε όλους όσους ασχολούνται με το... Καταρχήν, το μήνυμα το δικό μου είναι σίγουρα η επανέναρξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, γιατί έγιναν κάποιες κινήσεις, αλλά είδαμε ότι άνοιξε μόνο η ΓΑΜΑ Εθνική. Το ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό δεν είναι μόνο η ΓΑΜΑ Εθνική, είναι όλες οι κατηγορίες, από εκεί ξεκινάνε τα παιδιά και των ακαδημιών προφανώς και ολωνών των αθλημάτων και στις μικρότερες ηλικίες με το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα πρέπει όλοι να σταθούμε σε αυτή την προσπάθεια κάποιων ομάδων που ήδη πραγματοποιείται και εύχομαι, όπως είπα και πριν, υγεία, γιατί όπως καταλαβαίνουμε μέσα στην πανδημία είναι το πιο σημαντικό αγαθό που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας.